Μπότσος. Τον είχαμε πάρει πριν περίπου τρεις εβδομάδες. Για να είναι καλεσμένο στην εκπομπή. Ναι, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για να έρθει απαραίτητα ο άνθρωπος. Για να μιλήσουμε και να τον. Ναι. Και μας είπε ότι αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα με την υγεία του, ότι δοσηλευόταν, κάτι το οποίο με στεναχώρησε πολύ. Όλα αυτά ξεκίνησαν, Κατερίνα, πριν από 40 περίπου μέρες, όταν ο Εμίλιος Λιάτσος εμφάνισε ένα πυρέτο όχι πολύ υψηλό, αλλά γύρω στο 38-39. Mm-hmm. Παρότι άρχισε να παίρνει παυσίπον, αυτός ο πυρετός δεν έπεσε. Και έτσι μετά από προτροπή του γιού του και της γυναίκας του, μπήκε στο νοσοκομείο και έκανε εξονυχιστικές εξετάσεις. Αυτές οι εξετάσεις δείξαν λίμωξη του άνω αναπνευστικού, με αποτέλεσμα ο Εμίλιος Λιάτσος να παίρνει ενδοφλέβη αντιβίωση και να χρειαστεί να μείνει σε στρατιωτικό νοσοκομείο για 30 περίπου ημέρες. Όμως, προχθές το βράδυ γύρισε στα καθήκοντά του και μίλησε και στην εκπομπή του για το θέμα της υγείας του. Για να δούμε τι είπε. Θα ξεκινούσα την εκπομπή κανονικά, φίλες και φίλοι, στις 29 Αυγούστου. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Φορτσάκη, ήταν Δευτέρα. Τρεις μέρες πριν με χτύπησε ένας πυρετός και πήγα στον ασφαλιστικό μας φορέα, τον ΕΔΕΑΠ. Μου πήραν αίμα και είδε μερικούς δείκτες οι οποίοι ήταν ανεβασμένοι. Ως εκ τούτου, κάναμε κάποιες εξετάσεις στον ΕΔΕΑΠ, αλλά ο ΕΔΕΑΠ δεν είναι νοσοκομείο και μου είπε ότι πρέπει να συνεχίσεις πιο αναλυτικά εξετάσεις και να μπει σε ένα νοσοκομείο για να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Με ανέλαβε ένας σπουδαίος άνθρωπος και σπουδαίος επιστήμονας, ο διευθυντής της παθολογικής, ο κύριος Σημεωνίδης, εκπληκτικός επιστήμονας, με το επιτελείο του, όπου επί 30 μέρες με ξεσκίσανε στην κυριολεξία από όλες τις εξετάσεις. Τελικά η διάγνωση ήταν λίμωξη του άνω αναπνευστικού. Χρειάστηκε μια πολύ ισχυρή φαρμακευτική αγωγή και έδειξα υπομονή πραγματικά κι εγώ σαν καλός στρατιώτης, γιατί όταν είσαι άρρωστος, τους γιατρούς τους βλέπεις σαν θεούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, την Αθηνά, που ήταν 20 ώρες το 24ωρο στο πόδι, το γιο μου, τον εγγονό μου που τον έβλεπα μέσω FaceTime από μακριά με το κινητό. Περαστικά, περαστικά. Δόξα τον Θεό που το ξεπέρασε και είναι καλά. Φαίνεται πολύ καταβεβλημένος. Φαίνεται. Έκανε και πάρα πολύ κακή διατροφή, Κατερίνα. Ο Εμίλιος τον προηγούμενο χρόνο, ο Εμίλιος Λιάτσος, έτρωγε ένα γεύμα τη μέρα. Σκέψου τώρα να είσαι στο πόδι 16 ώρες. Ναι, και έλεγε. Είναι αξιόλογος δημοσιογράφος και αξιόλογος άνθρωπος. Αλλά έκανε κακή διατροφή και αυτό του στήχησε λίγο. Επειδή δεν έπαιρνε τις απαραίτητες βιταμίνες, κουράστηκε ο οργανισμός. Και μόλις έγινε και παππούς και του συνέβη όλο αυτό και δεν μπόρεσε να. Είδατε, λέει, το εγγονάκι μου το έβλεπα από το FaceTime. Ναι. Δηλαδή, ναι, όταν κάποιος γίνεται παππούς, θέλει να είναι πάνω από το μωράκι, μόλις τώρα, δηλαδή. Λίγων ημερών. Είναι παππούς. Δύο μηνών. Η Ελένη Καρποντίνου νομίζω ότι γέννησε πριν από δύο μήνες. Ναι, δύο μήνες. Περαστικά και να είναι καλά. Σιδερένιος. Τώρα. Πάμε στον Ηλία Μαμαλάκη, Τζορτζέλα μου.